συνεχίζουμε δυναμικά τον αγώνα μας μέχρι να ικανοποιηθούν τα αιτήματά μας. Όλο το προηγούμενο διάστημα, οι σπουδαστές των ΔΙΕΚ και των ΕΠΑΣΟ ΑΕΔ κινητοποιούμαστε ενάντια στον νόμο της κυβέρνησης που υποβαθμίζει τις σπουδές μας. Ειδικά στην ΕΠΑΣΟ ΑΕΔ υποβαθμίζει παραπάνω το πτυχίο από το επίπεδο 4 στο επίπεδο 3. Και μάλιστα μετά από εξετάσεις πιστοποίησης των ΕΟΠΕΠ, δημιουργώντας πολύ χειρότερους όρους σπουδών και δουλειάς. Ο νόμος για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση δεν ήρθε για να αναβαθμίσει τις σπουδές μας, όπως έλεγε η κυβέρνηση, αλλά για να υποβαθμίσει τη ζωή και το μέλλον μας. Μάλιστα, η κυβέρνηση όχι μόνο ψήφισε αυτόν τον νόμο μέσα στις συνθήκες που οι σχολές μας δεν είναι κλειστές. Είναι κλειστές, αλλά κάνει και ό,τι δεν ακούει όλο αυτό το διάστημα τα δίκαια αιτήματά μας για να καταργηθεί ο νόμος υποβάθμισης των σχολών μας. Αλλά και για να ανοίξουν οι σχολές εδώ και τώρα με όλα τα μέτρα προστασίας για την πραγματοποίηση των μαθημάτων, των εργαστηρίων, της μαθητείας και της πρακτικής άσκησης όλων όσων είναι απαραίτητα για να μάθουμε την ειδικότητά μας και να ανταπεξέλθουμε στην εργασία μας. Έχει ήδη χαθεί πολύτιμος χρόνος από τις σπουδές μας. Ήδη μαθαίνουμε την ειδικότητά μας από την οθόνη. Δεν είναι τυχαίο που πάρα πολλοί σπουδαστές έχουν απογοητευτεί από την κατάσταση και φτάνουν μέχρι στο σημείο να εγκαταλείψουν τις σπουδές τους. Με αποτέλεσμα παρατάνε το όνειρό τους και τα σχέδιά τους για το μέλλον. Δεν πάει άλλο. Διεκδικούμε εδώ και τώρα το όνειρο των σπουδών μας. Απαιτούμε εδώ και τώρα. Πρώτον, να καταργηθεί ο νόμος υποβάθμισης των σπουδών μας για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση. Δεύτερον, να μην ισχύσει ο νόμος τουλάχιστον για τους σπουδαστές που ήδη φοιτούν σε ΠΑΣΟ ΑΕΔ. Τρίτον, να ανοίξουν τις σχολές μας με όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας, της υγείας σπουδαστών και των εκπαιδευτών. Τουλάχιστον να πραγματοποιηθούν διαζώσεις στα εργαστηριακά μαθήματα για το εαρινό εξάμηνο. Τέταρτον, να εξασφαλιστεί εισόδημα για τους σπουδαστές των ΕΠΑΣΟ ΑΕΔ για όσο καιρό βρίσκονται σε αναστολή συμβάσης μαθητείας. Να αντιμετωπιστεί η όποια καθυστέρηση άμεσα. Πέμπτον, να σταματήσει το μαρτύριο της αναμονής. Να ξεκινήσουν τώρα οι πρακτικές ασκήσεις. Πρακτική άσκηση ενταγμένη οργανικά στη μάθηση, με ουσιαστική εποπτεία από το Υπουργείο. Όλοι οι σπουδαστές να κάνουν πρακτική, να έχουν πλήρη ασφαλιστική κάλυψη και ενδοφαρμακευτική περίθαλψη. Τα ένσημα να υπολογίζονται για τη σύνταξη και να αμείβονται με βάση την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας ή άλλων κλασικών συμβάσεων όπου υπάρχουν. Η νέα γενιά έχει δανεικά, ούτε ξεπουλιέται, ούτε προσκυνά. Η νέα γενιά έχει δανεικά, ούτε ξεπουλιέται, ούτε προσκυνά.